Κοντά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα θέματά μας για τον Γιώργο? Ξέρω ότι είχατε καλή σχέση, στενή σχέση. Θέλω να πω ότι είμαι συγκλονισμένος. Θέλω να ειλικρινά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην εκπομπή σας. Στο πρώτο πρόγραμμα πράγματι μου είχε πολύ καλές συνεντεύξεις, είχαμε κάνει μαζί πολύ ωραίες συζητήσεις. Ειλικρινά σας μιλάω, ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Αντιμετωπίζεται η ακρίβεια? Τι θα σέβεται ο πληθωρισμός? Μαγικές λύσεις, μας έλεγε και ο κύριος Κουντετάκης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει λύση, υπάρχουν αντίδοτα? Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί θέλω να σας μιλήσω με μια ειλικρίνεια, εφόσον μπορώ να κάνω μια καλόπιστη και πολιτισμένη συζήτηση χωρίς τις κραυγές που έχουν κομματικό σκοπό. Όπως πάντα. Υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Ο πληθωρισμός μας λέει το 2022 τον Ιανουάριο, ο 6,4 που βγάλαμε σε ετήσια βάση, είναι ο μεγαλύτερος πληθωρισμός μας το 1997. Σωστά. Και είναι αλήθεια. Είναι κάτι που συμβαίνει σε εμάς μόνον? Προφανώς όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό από την είδηση της Ευρωζώνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το μεγαλύτερο πληθωρισμό εδώ και 40 χρόνια. Η Γερμανία το μεγαλύτερο πληθωρισμό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν πολλές θεωρίες συζητήσεις τι είναι αυτό που προκάλεσε μετά την πανδημία την έξω του παγκοσμίου πληθωρισμού. Φαντάζομαι ότι όλες οι θεωρίες έχουν δίκιο εν μέρη. Δηλαδή όλες μαζί έχουν συμβάλει η καθεμία. Υπάρχουν απαντήσεις που έχουν ρεαλιστικές βάσεις. Και για το γεγονός ότι χρειαστήκαμε περισσότερη ενέργεια μετά την πανδημία. Ωραία. Και για το γεγονός της ουκρανικής κρίσης. Για την Ελλάδα μας τώρα. Η Ελλάδα έβγαλε τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση 6,4. Πολύ ψηλός. Όμως, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι ότι σε μηνιαία βάση, δηλαδή από Δεκέμβριο σε Ιανουάριο, η Ελλάδα ήταν μια από τις λίγες χώρες που είχε πτώση του πληθωρισμού, μείον 0,3. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο μεγάλος αριθμός, το 6,4, υπολογίζεται με τον Ιανουάριο του 2021. Τον Ιανουάριο όμως του 2021 είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό από πληθωρισμού στην ιστορία μας, μείον 2,4. Ξεκινώντας λοιπόν από ένα μείον 2,4, συγκρινόμενη με μια εποχή πληθωρισμού, αυξάνει πάρα πολύ ο πληθωρισμός σαν νούμερο. Αν συγκρίνεις λέει τι πλήρωνες πέρσι τον Ιανουάριο με φέτος τον Ιανουάριο στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που δεν είναι ευθέως αντιληπτό είναι ότι αν συνέκρινες τον περσινό Ιανουάριο με τον προπέρσινο, ήσουν πολύ χαμηλά. Και ο αποπληθωρισμός, να ξέρετε, είναι ζημιά για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πουλάνε με ζημία. Είναι ζημιά και ο αποπληθωρισμός. Δεν πουλάνε τα προϊόντα στην κατάλληλη τιμή κτλ. Όπως και ο πληθωρισμός. Είναι ακριβώς, και, όπως τα δύο, και ο πληθωρισμός. Είναι και τα δύο ζημιά. Αντιθέτως, ότι καταφέρουμε να έχουμε σε μηνιαία βάση έστω και μία μικρή πτώση. Και προσέξτε, ποιο μήνα? Το μήνα που είχαμε την έκρηξη της ενέργειας λόγω Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει ότι πλην της ενέργειας όλη η υπόλοιπη αγορά προσπάθησε να μαζευτεί. Εδώ έχω μπροστά μου τα στοιχεία της Ελστάτ όμως. Και μου λένε τα εξής, ότι αρνί και κατσίκι αυξήθηκε 17,6%. Έλεγα όλα εδώ 15,4%. Πατάτες 12,3%. Αν ήμασταν τον Ιανουάριο του 2021 και ήσασταν στο γραφείο μου, θα βλέπατε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι λέγανε θέλουμε ενίσχυση οικονομική, είναι τόσο χαμηλή η τιμή που πουλάμε, με ζημία. Θα σας εξηγήσω. Ούτε μπορούσε, ούτε έπρεπε να μείνουν οι τιμές εκεί που ήταν πέρσι τον Ιανουάριο. Αυτό τι σημαίνει τώρα για την πορεία, εδώ που βρισκόμαστε? Και θέλω να ρωτήσω ποια θα είναι από εδώ και στο εξής η στρατηγική σας στο θέμα της ενίσχυσης. Η στρατηγική ως προς την αγορά δεν αλλάζει, γιατί είναι επιτυχημένη. Γι' αυτό και παραμένουμε στους χαμηλότερους σε πληθωρισμό χώρες Ευρώπης. Ελέγχους κάνουμε συνέχεια. Χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπήκε εκ νέου σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδες χοδρομπορίου, ακριβώς για να ελέγξουμε την περίπτωση καρτέλ. Εμείς από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε ελέγχους κάθε μέρα
μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, και τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε ακόμα και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για να αποφύγουμε μια επιπλέον κερδοσκοπία ορισμένων πάνω στο παγκόσμιο αυτό πρόβλημα, το ελέγχουμε πιστεύω σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τώρα επαναλαμβάνω, έχουμε μια οικονομία διασυνδεδεμένη με τις άλλες οικονομίες. Από την ώρα που έχουμε εισαγόμενες πρώτες ύλες, εισαγόμενη ενέργεια, εισαγόμενη αγαθά, είναι αδύνατο να μην έχουμε και εμείς πληθωρισμό εφόσον έχουν όλοι οι άλλοι. Θα ήταν πραγματικά ένα υπερφυσικό, δεν μπορεί να συμβεί. Άρα υπό την έννοια αυτή, δυστυχώς, θα έχουμε και εμείς μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων. Τώρα, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις Κομισιόν, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις από το μέσο του χρόνου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Μένει να το δούμε. Κύριε Υπουργέ, μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Κουντετάκης ότι αν έχουμε μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα, αυτό ελοχεύει ο κίνδυνος να μην περάσει στις τελικές τιμές. Ασφαλώς, όχι ελοχεύει ο κίνδυνος. Μας έλεγε επίσης, να το πω λίγο. Μας έλεγε επίσης ότι αν πάμε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα, θα έχουμε μια απώλεια σημαντική της τάξης των 4 δις. Άρα, και ότι αυτό είναι προβληματικό. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Επανέρχομαι και ξαναλέω ότι η μείωση, η οριζόντια των φόρων στην ως επίπτωση στις τιμές στο ράφι έχουν σχετική σημασία. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πήγαμε τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 23 στο 13, mm-hmm. μειώθηκαν αυτόματα προϊόντα 10 μονάδες? Όχι. Όπως αντίστοιχα, ανέβηκαν το 13 στο 23, αυξήθηκαν 10 μονάδες? Όχι. Διότι οι επιχείρησεις έχουν την τάση ή να προσπαθούν να πάρουν ένα μέρος της ζημίας πάνω τους για να μην χάσουν πελάτες τους, είτε σε μια ευκολότερη στιγμή να ρεφάρουν ένα κομμάτι της ζημιάς τους. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν σημαίνει ότι μειώνεις το ΦΠΑ και αυτομάτως μειώνονται οι τιμές, ή μειώνεις τον λιγό φορά κατανάλωση και αυτομάτως μειώνονται οι τιμές. Αυτό δεν έχει ισχύσει ποτέ μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε δεν υπάρχει απάντηση ακόμα. Και πήγα να σας μπορούμε να κάνουμε το εξής. Ναι. Μπορούμε να σχεδιάζουμε μια πολιτική που λέει: μετράω τα οικονομικά μου τα δημόσια, έτσι να δω τι πραγματικά μου περισσεύει, χωρίς να θέσω σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Και φτιάχνω κάποιες πολιτικές που στοχεύουν σε εκείνους τους συμπολίτες μας που πράγματι αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις τους δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στη ζωή τους. Άρα θα πρέπει να αποκλείσουμε. Είμαι 100% μαζί σας. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο κουβά. Σύμφωνοι. Το είπαμε και πριν. Θα πρέπει να αποκλείσουμε κατά συνέπεια τα οριζόντια μέτρα. Αυτό μου λέτε. Τα οριζόντια μέτρα, τα οποία έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, ούτε πρόκειται να βοηθήσουν τους ανθρώπους, γιατί σας είπα οι τιμές δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσουν, αλλά δεν θα θέσουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την οικονομία. Γιατί ο πληθωρισμός, ακούσατε τώρα τι παρεπίπτουσες αντιδράσεις δημιουργεί όλο αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού δημιουργεί την πίεση στις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Δεν είναι? Ακριβώς. Η αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί αυτομάτως νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού των χωρών. Η Ελλάδα, λόγω του ότι είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, έχει ήδη αυξημένα επιτόκια σχέση με τους άλλους. Άρα, το να πας να πυροδοτήσεις μόνος σου μία αύξηση επιτοκίων στα ομόλογά σου, τα οποία αμέσως μετά θα γυρίσουν σε αύξηση επιτοκίων των δανείων, των στεγαστικών, των καρτών, των επιχειρηματικών, είναι σοφό? Δηλαδή, να πας να πεις σε κάποιον, θα γλιτώσεις αυτό που βάζεις τη βενζίνη, ας πούμε, ένα χ ποσό, και θα το πληρώσεις 3 χ στην κάρτα σου ή στο δάνειό σου. Άρα θέλω να πω με αυτό, όσοι εισηγούνται κάποια εύκολα μέτρα, άκουσα τον κύριο Τσίπρα, αυτό δεν πάμε να το πω γιατί μιλάμε σπίσω σε αυτό το καλά. Κατώτατος μισθός. Θα παγώσει, λέει, αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάγωνε τα δημολόγια του ρεύματος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, για το Θεό, υπήρξε πρωθυπουργός 5 χρόνια. Η Ελλάδα είναι χώρα που εισάγει ενέργεια. Αν πας να παγώσει τα τιμολόγια, τα πεις θα παγώνω. Τι θα συμβεί στα αλήθεια? Μπορεί να το συλλάβετε. Μπορεί να υποχρεώσει μια εταιρεία, τη ΔΕΗ ή τους άλλους παρόχους, να πουλάνε ρεύμα με ζημία κάθε μέρα? Ούτως ή άλλως υπάρχει κίνδυνος για κάποιους παρόχους, κύριε Υπουργέ, να μιλάμε τη γλώσσα της αληθείας. Έχουν ήδη κλειστά συμβόλαια με τους πελάτες. Και αν δεν είχαν χετζάρι τις τιμές με το εξωτερικό, έχουν πρόβλημα. Αυτό όμως οφείλει σε μια τιμολογιακή πολιτική λανθασμένη, σωστή, που έκανε μια ιδιωτική επιχείρηση. Επαναλαμβάνω. Φαντάζεσαι να πάει το κράτος και να πει υποχρεώνω σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να χρεοκοπήσουν? Να πάμε στους Το είπε και έχει κυβερνήσει. Δηλαδή, τρελαίνομαι που τα ακούω. Να πάμε στους ευάλωτους. Ποιοι είναι οι ευάλωτοι? Ποιοι θα δουν στήριξη? Υπάρχει κοστολόγιο σε αυτό? Ξέρουμε ποιοι είναι ευάλωτοι, γνωρίζουμε. Μιλάμε για τους ανέργους, μιλάμε για τους συνταξιούχους. Για ποιους μιλάμε, κύριε Κουλέ? Μιλάμε για τους ευρισκόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας.
Αυτοί τι θα δουν. Ορισμός γι' αυτό. Τι θα αλλάξει σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική σας απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Ανακοινώσεις μπορώ να κάνω εγώ τώρα. Θα γίνουν ανακοινώσεις κεντρικά όταν είναι έτοιμο το οικονομικό επιτελείο. Το λέω αυτό γιατί βγήκε στον αέρα και δεν διαψεύδεται από την κυβέρνηση για αυτό το περίφημο δώρο του Πάσχα. Δώρο του Πάσχα. Δεν μπορώ εγώ να γίνω συγκεκριμένος. Εγώ είμαι υπουργός. Δεν μπορώ να πω κάτι. Άμα πω κάτι θα γίνει πρωτοσέλιδο και η κοινή γνώμη θα θεωρήσει δεδομένα και σωστά. Τα μιλάει ο υπουργός. Και το γνωρίζετε αυτά αυτό. Αυτά θα γίνουν κεντρικά όταν είναι έτοιμη η κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε λέτε. Σας λέω όμως ότι το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε. Και δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Αυτό που δεν δέχομαι είναι εύκολη αντιπολίτευση ανθρώπων που ξανά βρήκαν τα λεφτόδεντρα και που έχουν εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις σε αυτή την παγκόσμια πληθωριστική κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό σας λέω. Είναι πασιφανές αυτό. Θέλω όμως να κλείσουμε με ορίζοντα τις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όποτε και αν αυτές επισυμβούν. Προκύπτουν ζητήματα από ένα αναπτυσσόμενο, το υπενιχθήκατε, ισχυρό κύμα διεκδικήσεων. Πώς θα απαντήσετε σε δεν αυτό. Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση. Δηλαδή. Αυτή η κυβέρνηση για λόγους προεκλογικούς να διακινδυνεύσει την μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Σας το λέω και το υπογράφω. Ισχύει αυτό που λένε κυβερνητικά στελέχη. Εμείς θα πάμε τίμια στον ελληνικό λαό και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό μια δίκαιη κρίση για όσα έχουμε κάνει αυτά τα 4 χρόνια. Γιατί η κρίση θα γίνει στο τέλος. Τώρα, εμπιστευόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού. Εγώ πάντα την εμπιστεύομαι και σε κάθε περίπτωση πάντα πειθαρχώ σε αυτήν. Άρα, δεν θα πάμε ούτε να κοροϊδέψουμε ούτε να εξαπατήσουμε. Διότι τέτοιου είδους τεχνικές, αγαπητέ κύριε Σιαφάκη, έχουν φέρει την Ελλάδα πολλές φορές σε πολύ μεγάλες κρίσεις. Και εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, χειρότερη. Το 2015 πήγε να τυναχθεί η χώρα στον αέρα, αν θυμάστε. Άρα, να είναι όλοι βέβαιοι ότι η απόφαση που θα ληφθεί με πολιτικά αντικά κριτήρια, μόνο και μόνο με γνώμονα την επόμενη δημοσκόπηση, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες για τον ελληνικό λαό και τις θυσίες που έχει υποστεί αυτή τη δεκαετία, από αυτή την κυβέρνηση αποκλείεται. Ισχύει αυτό που εγγράφει ότι δεν θα τεινάξουμε, αποδίδεται σε κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Ασφαλώς, σας το λέω εγώ επίσημα, δεν χρειάζεται να το αποδώσω πουθενά. Ότι? Ότι δεν θα διακινδυνεύουμε τη χώρα. Η χώρα έχει, μετά από την δεκαετία 10-20 έχει βρεθεί ένα βήμα πριν να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας γιατί ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, γιατί σημαίνει ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Είναι ποτέ δυνατόν για πολιτικά αντικούς λόγους να πάει μια κυβέρνηση θεωρείται αυτό της υπεύθυνο και να διακινδυνεύσει τις θυσίες 10 ετών. Ναι, αλλά πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα όμως της διεκδίκησης παροχών. Η μείωση των φόρων που έχουμε ήδη κάνει αυτά τα 3 χρόνια για τους περισσότερους συμπολίτες μας έχει φέρει αύξηση εισοδήματος. Επαναλαμβάνω, όχι αυτούς που είναι βρισκόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτούς αυτά τα μέτρα δεν τους αγγίζουν γιατί αυτοί δυστυχώς είναι σε πολύ χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων η μείωση του ένφια, η μείωση του φόρου της εισοδημάτων της επιχειρήσης, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και ούτω καθεξής δίνει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Θέλω να κλείσω με κάτι τελευταίο σε σχέση με το ουκρανικό. Αν εκτιμάτε ότι το ουκρανικό δεν είναι προς εκτόνωση, γίνονται χειρισμοί, παιχνίδια και μπλόφες, διότι διαβάζω τώρα από το Reuters ότι υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμό στην περιοχή του αεροδρομίου του Ντόνετσκ και ότι οι βομβαρδισμοί ακούστηκαν στην περιοχή του αεροδρομίου και του χωριού, αν διαβάζω καλά, Ελένκοβα, στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό το δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Θα έλεγα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην κατά τη λαγή σου τσιμπάμε σε οτιδήποτε γράφεται και λέγεται. Δεν τσιμπάμε. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη διελκυστίνδα παγκόσμια, προφανώς. Πολλά επεισόδια έχουμε να δούμε ακόμα μπροστά μας στην Ουκρανική κρίση. Εξακολουθώ προσωπικά να πιστεύω ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Αυτή είναι, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει λογικά ότι είναι και η ελπίδα μου ως υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος. Έτσι. Θα ήμουν και τελώς. Καλά, περιμένουμε μια τουριστική χρονιά φέτος, ίσως την καλύτερη από το 2019. Να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Γεγονότα. Προφανώς αλλάζουν τα πράγματα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Κύριε Υπουργέ, μια λέξη μόνο. Εκτιμάτε ότι το τοπίο μετά την καταιγίδα της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης θα είναι το ίδιο. Αναφέρομαι στην μικρομεσαία επιχείρηση, αναφέρομαι στους ανθρώπους που προσπαθούν και βλέπουν ότι έχουμε μια ακριβή ενέργεια. Μήπως κάποιοι κλείσουν και νέοι παίκτες μπουν στην αγορά. Στην περίπτωση που πράγματι
δεν γίνει πόλεμος, η οικονομία μας το 2022 θα πάει πάρα πολύ καλά. Λέω στην περίπτωση που δεν γίνει πόλεμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι ακριβώς η οικονομική επίπτωση ενός πολέμου ή πόσο μεγάλος ή μικρός ήταν αυτός, εάν παρελπίδα συνέβαινε. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τις εκτιμήσεις όπως πάνε τα πράγματα σε ένα φυσιολογικό σενάριο, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην οικονομία. Στο φυσιολογικό αυτό σενάριο, η οικονομία μας θα πάει πάρα πολύ καλά το 2022. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.